Καλώ ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο. Βασίλης εδώ και τι ζέστη είναι αυτή που κάνει. Έχω λιώσει. Έξω έχει περίπου 5.500 βαθμού όσο η επιφάνεια του ήλιου. Έτσι να αν βγει έξω αυτή τη στιγμή. Οπότε κάθομαι μέσα με αγκαλιά ένα air Έτσι. Αλλά έχω και αγκαλιά δύο πολύ όμορφα κουτιά που θα σα δείξω σήμερα. Αφού όμω, πρώτα μιλήσουμε για το χορηγούμενο μήνυμα, γι' αυτό εδώ το βίντεο. Που είναι το GoodOffer24. Ναι, κυρίε και κύριοι, επιστρέψαμε στο καλό πατροπαράδο του GoodOffer24. Καλά, το ίδιο είναι. Πάμε και ερχόμαστε. Που θα βρείτε εκεί πέρα Windows 10 σε πάρα πολύ καλέ τιμέ. Ακολουθείτε το link που έχω κάτω στην περιγραφή. Κουμπώνετε και τον κωδικό Just20 για 20% έκπτωση και ενεργοποιείτε Windows πάρα πολύ οικονομικά. Πάμε στα κουτιά. Σήμερα λοιπόν δεν σας έχω ένα αλλά σας έχω δύο πάρα πολύ γνωστά κουτιά και τα δύο μάλιστα είναι από την Lian Li. Βλέπετε ένα μοτίβο εδώ πέρα είναι λες και έχουμε ξέρω εγώ το μπαμπάκα και το παιδί. Θα ασχοληθούμε όμως με το μπαμπάκα αρχικά που είναι και το πιο μεγάλο κουτί εδώ της Lian Li και να το τσεκάρουμε λίγο καλύτερα. Για την ακρίβεια, στα χέρια μου έχω το O11D, η πολύ γνωστή αυτή έκδοση που το έχετε δει σε πάρα πολλά build. Ε, λοιπόν, σήμερα θα δούμε και το Excel, που μάλιστα είναι και το ROG Excel το συγκεκριμένο, αλλά θα δούμε και το Mini, το πιο μικρό, το πιο μαζεμένο. Βλέπετε και ότι και τα δύο τα έχω σε λευκό χρωματισμό, έτσι να μοιάζουν. Και πάμε να δούμε αρχικά το μεγάλο και να το συγκρίνουμε και λίγο έτσι με το μικρό. Θα ξεκινήσω με την ποιότητα κατασκευή. Που εντάξει, είναι γνωστή η λίγα για τα ποιοτικά κουτιά τη και το βλέπουμε και σε αυτέ εδώ τι υλοποιήσει. Παντού τόσο η βαφή όσο και τα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί είναι πάρα πολύ ποιοτικά. Νιώθει δηλαδή ότι είναι κάτι πολύ στιβαρό. Το ίδιο θα δούμε μέσα σε βιδούλες που έχει, στα γκρόμερ που έχει εδώ πέρα για τα, τα καλύματα, στο πούμε έτσι, των καλωδίων που επίση είναι ποιοτικά. Γενικότερα, όπου και να το πιάσει, το κουτί καταλαβαίνει ότι είναι premium. Να δούμε λίγο πώ θα πηγαίνει το Excel, το μεγάλο εδώ τη υπόθεση, τι μπορεί να χωρέσει μέσα. Αρχικά μπορούμε να βάλουμε ATX μητρικέ με 8 υποδοχέ στο πίσω μέρο και τώρα, κοιτάξτε τι συμβαίνει στο συγκεκριμένο. Η μητρική τελειώνει εδώ και τελειώνει και εδώ. Κοιτάξτε, δηλαδή, πόσο χώρο έχουμε από πάνω και από κάτω. Μπορούμε να βάλουμε υδρόψυξη, να βάλουμε κάποιο ψυγείο και ανεμιστήρε, μέχρι 6,5 εκατοστά. Οπότε, αν έχετε κάποιο πολύ χοντρό ψυγείο μαζί με ανεμιστήρε, θα χωρέσει άνετα τόσο στο πάνω μέρο, όσο και στο κάτω μέρο. Γενικότερα, τα συγκεκριμένα κουτιά έχουν γίνει πάρα πολύ γνωστά για τον σχεδιασμό που έχουν αλλά κυρίως για τις δυνατότητες υδρόψυξης. Εδώ μέσα πραγματικά μπορούμε να κάνουμε παπάδες και μιλάω για custom υδρόψυξη, όχι απλά να βάλουμε κάποιο AIO. Να συνεχίσουμε εδώ πέρα με το κουτί. Εδώ αρχικά που το βλέπετε έτσι τόσο άδειο, τόσο στο μπροστά μέρο, όσο και στο πλαϊνό, έχουμε τζάμια τα οποία τα έχω βγάλει και για να μπορώ να σας δείξω, αλλά και επειδή κάνουν αντανακλάσεις. Συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα τεχνικά χαρακτηριστικά. Μπορούμε να βάλουμε ακόμα ένα ψυγείο εδώ πέρα, ένα τριπλό ψυγείο, για την ακρίβεια όλες οι υποδοχές που έχει, είτε στο πάνω μέρος, είτε στο κάτω μέρος, είτε στο πλάι, είναι ή 3 εκατονικοσάριδες ή 240 εκατονσαραντάριδες ανεμιστήρες. Και έχουμε ακόμη ένα έξτρα ανεμιστήρα στο πίσω μέρος έναν εκατονικοσάρι που μπορεί να μπει και εδώ. Στις υπόλοιπες διαστάσεις μπορείτε να βάλετε ό,τι κάρτα γραφικών θέλετε μέσα μέχρι 446 χιλιοστά και ψύκτρα επεξεργαστή μέχρι 167 χιλιοστά. Φυσικά όμως δεν θα πρότεινα να βάλετε κάποια αερόψυξη. Αν είναι να ασχοληθείτε με αυτό το κουτάκι, φτιάξτε και καμιά ωραία αερόψυξη, γιατί υπάρχουν και πολλά περιφερειακά. Να βάλετε για να κάνετε όμορφα πραγματάκια, όπω επίση να μπει, πούμε, για μπροστά ένα distro plate, Για να μπορείτε να φτιάξετε καλύτερα του σωλήνε, αν ασχοληθείτε και με hardline. Να επιστρέψουμε λίγο εδώ μέσα και να δούμε τι άλλα κόλπα έχει το συγκεκριμένο κουτί. Αυτό που θα έχετε παρατηρήσει, η ρόγκα έκδοση, είναι ότι έχει και μια λεντοτενία εδώ στο πλάι για να φωτίζει το τζάμι όλο πέρα πέρα που αλλάζει, θα το δούμε στη συνέχεια. Από θέμα εργονομίας που έχει το συγκεκριμένο κουτί, καθίστε να σας δείξω, βγάζουμε αρχικά συρθαρωτά. Κάνοντας έτσι το lock που έχει εδώ πέρα το πάνω καπάκι, βγαίνει τελείως. Και τι έχουμε εδώ πέρα, είπαμε. Τρει ανεμιστήρε στο πάνω μέρο που έχουν και φίλτρο κανονικά. Στο κάτω μέρο τώρα για να μην σα πεδέψει πάρα πολύ, αφαιρείτε δύο βίδε που τι έχω βγάλει εγώ και βγαίνει τελείω έξω το μπράκετ για να βιδώσετε το ψυγείο σα και του ανεμιστήρε έτσι όμορφα και ωραία. Και έρχεστε εδώ πέρα, κάνετε ένα έτσι. Τσακ, τσακ, κούμποσε. Συν ότι έχουμε και εδώ από κάτω αποσπόμενο φίλτρο, το καθαρίζουμε, έτσι συρταρωτά πάρα πολύ όμορφα μπαίνει και εύκολα μέσα. Πριν περάσω στο πίσω μέρο, που είναι πολύ ενδιαφέρον το πίσω μέρο στο συγκεκριμένο κουτί, κάτσε να δούμε και λίγο εδώ μπροστά τι συμβαίνει. Είπαμε τζάμι στο μπροστά μέρο και η λευκή έκδοση που έχω και εγώ στα χέρια μου, αυτό το κομμάτι όπω το βλέπετε είναι μπράστα αλουμίνιο και μάλιστα έχει και το χρωματισμό του αλουμινίου. Για να δούμε από υποδοχέ όμω, γιατί γίνεται πραγματικά ο χαμό, έχουμε ένα κουμπί on-off, έχουμε reset. 2 USB 3. Έχουμε θύρε 3,5 χιλιοστών για ακουστικά και μικρόφωνο. Έχουμε μια Type C 3,1 συγκεκριμένη και έχουμε δύο κουμπάκια ακόμα εδώ. Τα συγκεκριμένα είναι για να χειρίζονται το RGB. Μπορούμε να αλλάζουμε τα διάφορα mode πατώντα το MINT που έχουμε εδώ πέρα, και να κάνουμε ό,τι πανηγυράκι θέλουμε. Είτε μπορούμε να έχουμε κάποια στατικά χρώματα και να επιλέξουμε έτσι μεταξύ διαφόρων εδώ πέρα για να δούμε ποιο μα βολεύει εγώ θα αφήσω εδώ το πανηγύρι να αλλάζει. Δεν τελειώσαμε όμως εδώ πέρα, γιατί στο κάτω μέρος έχουμε ακόμα δύο USB 3. Γενικότερα από υποδοχές στο Front I.O. έχουμε πάρα πολλές, δεν πιστεύω να απογοητευτεί κάποιος, γίνεται πραγματικά ο χαμούλης. Για να δούμε όμως και στο πίσω μέρος, κάτσε να το περιστρέψω γιατί είναι και λίγο βαρύ, αφαίρεστα και την τροφοδοσία γιατί εντάξει τώρα δεν θα βόλευε το καλώδιο. Πώς βγαίνει το πλαϊνό καπάκι, το σηκώνουμε ελαφρώς προς τα πάνω και βγαίνει. Στην ουσία, για να βγάλουμε όλα τα καπάκια, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι συρταρωτώ προ τα πίσω το πάνω καπάκι και μετά όλα βγαίνουν προ τα πάνω. Αυτό που θέλω να δείξω ακόμα είναι το πίσω καπάκι το οποίο έχει μαγνητικά φίλτρα εδώ πάνω. Τα βγάζουμε, καθαρίζουμε, κάνουμε πολύ όμορφα τη δουλειά μα. Τα πράγματα όμω, όσο ενδιαφέρονται ήταν στο μπροστινό μέρο, τόσο ίσω και περισσότερο είναι και στο πίσω μέρο. Γιατί πάμε να ξεκινήσουμε. Αρχικά, βλέπουμε μια μεγάλη βάση εδώ πέρα που μπορεί να φιλοξενήσει 4 SSD. Γενικότερα 4 δυομισάρδε σκληρού, είτε SSD είτε κλασικού μηχανικού. Αυτό έχει δύο βίδε εδώ και δύο βίδε στο κάτω μέρο. Τι έχω αφαιρέσει εγώ για την ευκολία του βίντεο. Ερχόμαστε εδώ πέρα, το βγάζουμε πάρα πολύ εύκολα για να έχουμε πρόσβαση από πίσω. Αυτά τα καλώδια που βλέπετε εδώ μέσα είναι τα προεγκατεστημένα καλώδια που χρειάζονται για να δουλέψουν τα πάντα. Τώρα, θέλετε να βάλετε κι άλλου SSD. Έχουμε ακόμα τρει εδώ πέρα υποδοχέ. Οι οποίε αυτή τη στιγμή, από ό,τι βλέπετε, κλείνουν του ανεμιστήρε. Ερχόμαστε πάρα πολύ όμορφα, με κλειψάκια. Κάνουμε έτσι. Βγάζουμε την υποδοχή. Βιδώνουμε τον SSD πάνω. Ή τι αφαιρούμε τελείω για να έχουμε ανεμιστήρε στο πίσω μέρο. Δεν τελειώνουμε όμω εδώ με του χώρου αποθήκευση, γιατί έχουμε και άλλα πράγματα. Αλλά κάτσε να συνεχίσω εδώ πίσω. Γιατί χώρο για τροφοδοτικό στο κάτω μέρο. ATX τροφοδοτικό μέχρι 220 χιλιοστά. Έχουμε ένα ARGB χαμπάκι στο κάτω μέρο που παίρνει μία σάτα. Και δουλεύουν τα RGB κανονικά. Έχουμε ακόμα και την κλασική υποδοχή, την τρίπινη, για να μπορούμε να χειριστούμε τα RGB μέσα από τη μητρική μα, μια χαρά. Τα υπόλοιπα καλώδια, σάτα κτλ. που βλέπετε εδώ πέρα είναι μια άλλη ιστορία, γιατί έρχονται κατευθείαν από αυτά εδώ τα cage. Έχουμε συνηθίσει στα κουτιά να έχουν μέσα κάποιο cage για να μπαίνουν σκληροί δίσκοι. Εδώ πέρα όμω η Λίαν Λίτ έχει πάει σε ένα διαφορετικό επίπεδο. Και τι εννοώ, να το περιστρέψω λίγο ακόμα. Ερχόμαστε εδώ ξεβιδώνουμε αυτήν εδώ τη χειρόβιδα, αφαιρούμε το λαμάκι που έχει στο πίσω μέρος και τι κάνουμε τώρα. Μπορούμε πάρα πολύ εύκολα, ξεβιδώνοντας ακόμη μια χειρόβιδα, σέρνουμε και ελαφρώ την ασφάλεια που έχει εδώ πέρα και τι κάνουμε, ερχόμαστε και βγάζουμε τελείω το cage έξω, το οποίο μάλιστα είναι και τελείω μεταλλικό. Εδώ πέρα μπορούμε να βιδώσουμε τον κλασικό μα μηχανικό, είτε μπορούμε να βάλουμε κι άλλον SSD αν θέλουμε εδώ. Και προσέξτε τώρα, το βάζουμε ναι μεν συρταρωτά μέσα, Πάρα πολύ απλά. Έχει εδώ πέρα οδηγού, το βάζουμε και κλείνουμε το καπάκι, αλλά δεν χρειάζεται να συνδέσουμε κάτι. Γιατί δεν χρειάζεται να συνδέσουμε κάτι, Γιατί πάνω κάθε υποδοχή έχει και σάτα τροφοδοσία, αλλά και σάτα δεδομένων. Οπότε, τι τέσσερι υποδοχέ που έχει εδώ πέρα για σκληρού τι έχουμε συνδεμένε στο τροφοδοτικό μα και πάνω στη μητρική. Και ερχόμαστε εμεί, βγάζουμε απλά το cage, βάζουμε έναν σκληρό, το βάζουμε σε τα ρωτά μέσα και δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα άλλο. Για κάποιον δηλαδή που θέλει να αλλάζει συχνά σκληρού, να αλλάζει χωρητικότητε ή να μεταφέρει δεδομένα έτσι πολλά και πρέπει να τα έχει μέσα σε κάποιον εσωτερικό σκληρό δίσκο για να έχει έτσι το, τον όγκο των δεδομένων, εδώ πέρα η λί Λίαν μα έχει πολύ εύκολη αλλαγή χωρί καν να χρειάζεται να λύσουμε κάτι. Δύο βιδούλες ξεβιδώνουμε και βάζουμε ό,τι θέλουμε μέσα έξω. Γενικότερα το O11D XL, εδώ το ROG που έχω στα χέρια μου, είναι ένα πάρα πολύ όμορφο κουτί και εννοείται δεν πρόκειται να σα απογοητεύσει. Στα μείον που έχει το συγκεκριμένο κουτί είναι ότι δεν υπάρχουν ανεμιστήρε και γενικότερα το, το configuration που πρέπει να κάνετε πρέπει να το ψάξετε λίγο παραπάνω από θέμα airflow. Είναι δηλαδή λίγο μπελαλίδικο κουτί. Στα άλλα, σε cable management έχει πάρα πολύ χώρο από πίσω, θα τα φτιάξετε πολύ άνετα. Μπαίνει εδώ και το καπάκι οπότε θα τα κρύψει, δεν χρειάζεται να είστε και τίποτα σπεσιαλίστε. Μπροστά είναι πολύ όμορφο, τζάμια γύρω-γύρω, έχουμε και το RGB. Γενικότερα είναι ένα όμορφο και ποιοτικό κουτί. Για να δούμε όμω και το, το μικρούλι εδώ, το παιδάκι α το πούμε έτσι, που είναι το O11, το σκέτο, το μίνι. Έβαλα λοιπόν και το μικρούλι μπροστά για να κάνετε αρχικά τη σύγκριση στο μέγεθο, πώς η διαφορά έχουνε. Είναι αρκετά πιο μαζεμένο κουτάκι και στο μήκο και στο ύψο είναι αρκετά πιο μαζεμένο. Και να το τσεκάρουμε και αυτό λίγο πολύ, να το δούμε τι συμβαίνει εδώ πέρα και να δούμε τι αλλαγέ. Αρχικά να ξεφορτωθώ τα καπάκια που βγαίνουν με τον ίδιο τρόπο που βγαίνει και στο μεγαλύτερο. Συρταρωτά προ τα πίσω και τα αφαιρούμε. Βέβαια, αυτό δεν πάει προ τα πάνω και το πίσω καπάκι βγαίνει συρταρωτά προ τα πίσω. Και κατευθείαν έτσι όπω το βγάζω, να καταφέρω κιόλα, βλέπετε ότι έχει και αυτό εδώ τα φίλτρα. Μαγνητικά τα βγάζουμε, τα καθαρίζουμε πάρα πολύ εύκολα. Επίση και στο πάνω μέρο έχουμε μαγνητικό φίλτρο που κι αυτό το βάζουμε, το βγάζουμε, το καθαρίζουμε, κάνουμε ό,τι θέλουμε. Από θέμα τώρα ανεμιστήρων, πώ θα πηγαίνει το συγκεκριμένο. Μπορούμε να βάλουμε 3 δωδεκάριδε εδώ πέρα ή 2 εκατοσαράριδε, το ίδιο στο κάτω μέρο του κουτιού, 3 ή 2 ανάλογα, και πάλι το ίδιο στο πάνω μέρο. Συν έναν πίσω. Γενικότερα, παρόλο που είναι πολύ πιο μαζεμένο το κουτάκι, βλέπετε ότι από θέμα airflow είναι το ίδιο με το μεγαλύτερο. Εδώ πέρα μια πολύ μεγάλη αλλαγή βέβαια είναι ότι αν βάλουμε ψυγείο στο κάτω μέρος ή στο πάνω θα αρχίσουμε να μπαίνουμε μπροστά στη μητρική, κάτι που δεν γινόταν στο μεγαλύτερο κουτί. Ή το άλλο που μπορούμε να κάνουμε είναι ότι το πίσω μέρο είναι προσαρμόσιμο. Δηλαδή, μπορούμε να κατεβάσουμε πιο χαμηλά τη μητρική σε περίπτωση που δεν έχουμε ATX που μπαίνει στο συγκεκριμένο κουτί. Μπορούμε να την κατεβάσουμε λοιπόν πιο χαμηλά για να έχουμε μεγαλύτερο χώρο από πάνω για κάποια υδρόψυξη. Μέσα στη συσκευασία, εδώ μαγικά, μα είχε αυτό εδώ το κουτάκι που κάτσε να το ανοίξω να σα δείξω. Είχε διάφορα bracket που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε διάφορη παραμετροποίηση μέσα στο κουτί. Να το φέρουμε λίγο έτσι περισσότερο στα μέτρα μα. Συν ότι ήδη μα έχει α πούμε βάσει για αντλία υδρόψυξη και αυτό το κουτάκι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε custom υδρόψυξη. Γι' αυτό κιόλα μα έχει διάφορε βάσει μέσα στη συσκευασία. Στι υπόλοιπε διαφορέ που έχει στο θέμα διαστάσεων είναι στην κάρτα γραφικών που μπορούμε να βάλουμε μέχρι 395 χιλιοστά αντί για 446 που παίρνουν το μεγαλύτερο. Και στην ψήξη του επεξεργαστή είναι ακριβώ τα ίδια πράγματα, 167 χιλιοστά. Εδώ όμω έχουμε ακόμη μια αλλαγή που είναι το μπροστινό μέρο. Για να σας δείξω ότι εννοώ αρχικά αυτό το βλέπετε ότι είναι και πολύ πιο ελαφρύ, έτσι, σαν διαχείριση του κουτιού. Στο μπροστά μέρος έχουμε ακριβώς τον ίδιο σχεδιασμό, με τζάμι και εδώ πέρα και έχουμε και αυτό εδώ το μπραστ αλουμίνιο. Βέβαια δεν βλέπουμε καθόλου υποδοχές. Τι έγινε εδώ ρε Βασίλη, που πήγανε, να σας δείξω αμέσως που πήγαν υποδοχές, μεταφερθήκανε στο πάνω μέρος. Έχουμε το κουμπί, το on-off, δεν έχουμε reset εδώ πέρα, μία 3,5 υποδοχή, μία Type-C 3.1 και δύο USB 3 στο πάνω μέρος. Πάλι είναι ικανοποιητικό το front, βασικά το I.O. έχει γίνει στο συγκεκριμένο κουτί έχουμε τις βασικές υποδοχές, οπότε και εδώ πέρα θα κάνουμε τη δουλειά μας. Βέβαια στο Excel έχουμε αρκετά περισσότερα πράγματα. Να το τσεκάρουμε και στο πίσω μέρος, που και εδώ πέρα τώρα αλλάζουν λίγο τα πράγματα, γιατί έχουμε ναι μεν την ίδια εδώ υποδοχή με μια χειρόβιδα που κάνουμε έτσι και τη βγάζουμε, αυτό το, πλακάκι που μπορούμε να βάλουμε δύο SSD, αντί για 4 που είχε το προηγούμενο μεγαλύτερο μοντέλο. Εδώ πέρα δεν μπορούμε να βιδώσουμε κάποιους SSD, μπορούμε να βάλουμε όμως ακόμα 2 εδώ μέσα, είτε SSD είτε HDD. Πάλι έχουμε την ίδια χειρόβιδα στο πίσω μέρος που βγαίνει αυτό το ταλαμάκι και έχουμε το ίδιο ακριβώς σύστημα με τα cage που βγαίνουν πάρα πολύ εύκολα. Είναι ακριβώς τα ίδια με το μεγαλύτερο μοντέλο, με το Excel. Βέβαια, αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι τους σκληρούς θα πρέπει να του συνδέσουμε κλασικά, να δώσουμε εμεί κάποιο σαν τα καλώδια και κάποια τροφοδοσία από το τροφοδοτικό μα. Βλέπετε εδώ πέρα είναι κοινό, δεν έχει δηλαδή υποδοχέ όπω βρήκαμε στο μεγαλύτερο μοντέλο. Χώρο για cable management παρόλο που είναι το μικρότερο έχουμε άπλετο, δηλαδή μπορούμε να κάνουμε παπάδε εδώ από πίσω, αλλά έχουμε μια πάρα, μα πάρα πολύ σημαντική διαφορά. Δεν παίρνει ATX τροφοδοτικό. Το τροφοδοτικό μα το παίρνει σε αυτό εδώ το σημείο και βλέπετε έχει το ίδιο πάχο με το κέτζι για του σκληρού παίρνει SFX ή SFX Pavla L τροφοδοτικά οπότε αν ενδιαφέρεστε για το συγκεκριμένο κουτί πρέπει να τσεκάρετε να πάρετε και το κατάλληλο τροφοδοτικό δεν είναι σαν τα κλασικά κουτιά που έχουμε συνηθίσει που παίρνουμε ένα κλασικό ATX τροφοδοτικό το πετάμε μέσα και κάνουμε τη δουλειά μας φυσικά και σε SFX υπάρχουν πάρα πολλά τροφοδοτικά και με μεγάλες έτσι χωρητικότητες σε βάτο, οπότε Μπορείτε να πάρετε και 850 ή να βάλετε και κάποια εδώ 3080 μέσα να κάνετε όμορφα τη δουλειά σα. Τώρα μένει και ένα τελευταίο σημαντικό χαρακτηριστικό το κόστο. Πόσο κάνει το μεγάλο, πόσο κάνει το μικρό. Και πέρα από το κόστο, υπάρχει ακόμα κάποια έκδοση που είναι το μεσαίο. Το μεσαίο μπορείτε να πάτε να το τσεκάρετε σε προηγούμενο που έχει ανέβει, στο PC Build του Efrem. Εκεί πέρα είχαμε χρησιμοποιήσει το μεσαίο και μάλιστα τη Razer έκδοση με extra RGB. Θα σα έχω λογικά όλο και κάποιο link από κάτω να το τσεκάρετε και εκείνο. Να δούμε όμω αυτά που έχουμε στο συγκεκριμένο σημερινό βίντεο. Το μεγάλο, το Excel, παίζει γύρω στα 200-210 ευρώ. Νομίζω εκεί πέρα είναι η τιμή τουλάχιστον τη στιγμή που γυρίζετε το βίντεο, που τα χρήματα που ζητάει δεν τα θεωρώ κακά. Γιατί έχουμε πολύ όμορφη ποιότητα κατασκευή, απίστευτη παραμετροποίηση. Αν θέλετε το συγκεκριμένο κουτί για κάστρο νευρόψυξη, κάνει παπάδε. Έχουμε όμορφα cage, έχουμε ευκολίε με φίλτρα παντού, αποσπόμενε βάσει. Μπορούμε να βάλουμε πάρα πολλού σκληρού δίσκου μέσα. Έχουμε και το RGB μα μπροστά. Το αρνητικό είναι ότι δεν έχουμε καθόλου ανεμιστήρε. Οπότε, δεν είναι 200 ευρώ για ένα premium κουτί, αλλά σίγουρα θα χρειαστείτε και αρκετά χρήματα για ανεμιστήρε. Βέβαια, δεν υπάρχουν μέσα και όλα στη συσκευασία γιατί είναι φτιαγμένο το συγκεκριμένο κουτί για custom drops. Οπότε έχει πει η Λιαν Λί, εγώ φτιάχνω ένα, μια καλή βάση για την ακρίβεια. Από εκεί και πέρα ο καθένα κάνει ό,τι customization θέλει. Τώρα, στο μικρούλι κουτάκι. Σε τι τιμή παίζει, παίζει γύρω στα 120 ευρώ που και εδώ πέρα είναι καλή η τιμή, αλλά η αλήθεια είναι θα την ήθελα λίγο πιο κάτω, γιατί δεν έχουμε όλες τις ευκολίες που έχουμε στο μεγάλο κουτί. Για παράδειγμα το Cage δεν έχει προκατεστημένα καλώδια. Αν είχαμε όλες τις ευκολίες με αποσπόμενε βάσεις για SSD, με HDD tray εδώ πίσω με καλώδια πάνω, θα έλεγα ότι τα 120 είναι καλά και α μην έχει μέσα ανημιστήρες. Αυτό που θα ήθελα ήταν να έπαιζε γύρω στο κατοστάρικο, εφόσον μας έχει σκόψει αυτές τις ευκολίες, να έκοβες και κάτι ακόμα στην τιμή. Βέβαια, παρόλο που είναι μικρό, έχουμε μπόλικο χώρο εδώ πέρα και για να κάνουμε την υδρόψυξή μα στην κάστρο που θέλουμε, είτε να το την κάνουμε με ανεμιστήρε. Οπότε, παιδιά μου, αυτό ήταν ο υδρωμένο Βασίλη που έχει σκάσει, παρόλο που το air Condition δουλεύει στο full, και αυτά ήταν τα πιο γνωστά κουτιά που σίγουρα όλοι κάπου έχετε δει. O11D XL και O11 Sketo Mini. Κάτω στην περιγραφή θα σα έχω εγώ κάποια link για να τσεκάρετε και να δείτε τι περισσότερε πληροφορίε και, και πού μπορείτε να βρείτε να τα αγοράσετε. Τι άλλο όμω θα βρείτε κάτω στην περιγραφή, θα ρωτήσετε, θα σα πω αμέσω. Θα βρείτε δικά μου social media, τόσο Facebook όσο και Instagram. Ακολουθήστε με εκεί πέρα γιατί βάζω έξτρα υλικό. Κουμπί συμμετοχή που αν το πατήσετε στηρίζετε πάρα μα πάρα πολύ αυτό το κανάλι και έχετε κάποια πλέον εκτήματα και βοηθάτε γενικότερα την όλη προσπάθεια για να βλέπουμε μπόλικα κουτιά και μπόλικη τεχνολογία σε αυτό το κανάλι. Και τέλο, κάντε μου ένα σχόλιο. Θα παίρνατε το μεγάλο, θα παίρνατε το μικρό, θα θέλατε να ασχοληθείτε με κάστο μικρόψυξη. Και αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά μου. Σα περιμένω στο επόμενο ή στο live κάθε Τετάρτη 7.30 ώρα το απόγευμα. Να περνάτε καλά και γεια σα.